Μια πρωτόγνωρη εμπειρία είχαν σήμερα οι μαθητές του γυμνασίου της ορεινής και μαρτυρικής κοινότητας του Λεχόβου, του Δήμου Αμιντέου. Από νωρίς το πρωί, αντί για μάθημα, πραγματοποίησαν έναν περίπατο επίσκεψη σε γειτονική με το χωριό τους κτηνοτροφική μονάδα. Φόρεσαν γάντια, έβαλαν σακούλες προστατευτικές στα πόδια και μπήκαν μέσα στη μονάδα. Τάισαν τα ζώα, άρμεξαν τις κατσίκες. Μοναδική, όπως λένε, εμπειρία. Είδαν από κοντά τις δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά οι κτηνοτρόφοι. Εγώ τον κάνω λάθος, είναι μέσα. Πρόκειται για μια προσέγγιση του πρωτογενή τομέα μέσα από το μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μια οικολογική δράση που παίρνει σάρκα και οστά μετά από πρωτοβουλία της διεύθυνσης του σχολείου. Η εμπειρία εδώ είναι πολύ ωραία. Ήρθαμε για πρώτη φορά. Είμαστε από το γυμνάσιο Λεχόβου και ήρθαμε να αρμέξουμε, να ταΐσουμε τα ζώα. Ήταν πρώτη φορά που ήρθαμε εδώ και ήταν πολύ ωραία. Δύσκολη η διαδικασία, έτσι. Ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία για να αρμέξουμε τα κατσίκια. Θέλει τέχνη, θέλει κόπο, Είσαι βέβαια μέσα στη φύση. Ναι. Θα μπορούσες να σκεφτείς, μεγαλώνοντας, να ασχοληθείς με τον πρωτογενή τομέα, με την κτηνοτροφία, ενδεχομένως. Φυσικά. Και από μικρός ήθελα με τα ζώα να ασχοληθώ. Και τώρα που μας ήρθε αυτή η ευκαιρία για να αρμέξουμε και να ταΐσουμε τα ζώα, ήταν πολύ ωραία. Εγώ. Ποιος πάθος δώσω άλλη, γιατί δεν έχω μία. Έλα πιο κοντά μου. Μου φάνηκε πολύ ωραία, επειδή και οι γονείς μου δουλεύουν με τα ζώα και ξέρω κάτι από αυτά. Είδαμε ότι είχες μια έτσι ευκολία στο να αρμέξεις. Ναι, ξέρω να αρμέξω. Πιο πολύ με μηχανή, αλλά και με χέρι. Δύσκολο το επάγγελμα? Λίγο, εντάξει. Δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Ήταν πολύ ωραία. Πρώτη φορά έχουμε σε στάβλο. Μου άρεσε πολύ και θα ήθελα να ξαναέρθω. Δύσκολο η διαδικασία του αρμέγματος. Πολύ δύσκολη. Και βλέπω ότι ο κτηνοτρόφος γνωρίζει τα ζωντανά, συνομιλεί μαζί τους. Ναι. Αυτό. Θα μπορούσες να σκεφτείς στο μέλλον να ασχοληθείς με την κτηνοτροφία? Θα μπορούσα να ασχοληθώ, ναι. Κι άλλη φορά έχω πάει στο στάβλο και ήταν ωραία και τώρα πήγα και μ' άρεσε. Θα μπορούσες να σκεφτείς ότι μεγαλώνοντας να ασχοληθείς με την κτηνοτροφία? Όχι. Όχι, θες να σπουδάσεις? Όχι, εγώ θέλω να γίνω ή αστυνομικός ή στρατιωτικός. Η εμπειρία μου ήταν πολύ ωραία εδώ στο στάβλο, μου άρεσε αρκετά. Και αυτό, η διαδικασία να αρμέξουμε τα κατσίκια και αυτά ήταν αρκετά δύσκολη και θα ήθελα να ξανάρθω, είναι πολύ ωραία. Θεωρώ πως αυτή η εμπειρία θα μας μείνει ξέχαστη, διότι μάθαμε πως είναι η δουλειά των κτηνοτρόφων και στην αρχή μπορεί να μας φανεί λίγο δύσκολη, αλλά μετά άμα καταφέρεις και έρχεσαι εδώ κάθε μέρα και μάθεις πως γίνεται πιο εύκολη. Είδα ότι προσπάθησες πολύ, αλλά τελικά τα κατάφερες να αρμέξεις. Ναι, ήταν και η φίλη μου η Αθηνά, η οποία δουλεύει εδώ πέρα κάθε απόγευμα και μου έδειξε πως να αρμέξω. Θα μπορούσες να σκεφτείς, μεγαλώνοντας, να ασχοληθείς με την κτηνοτροφία? Είναι κάτι δύσκολο? Είναι κάτι δύσκολο. Το μυαλό είναι να σπουδάσεις και να κάνεις κάποιο άλλο επάγγελμα? Το μυαλό μου είναι να σπουδάσω, να βρω μια καλή δουλειά, αλλά και το άρμαγμα και τα ζώα δεν θα με πείραζαν. Καλημέρα, κύριε Μαυρίδη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχτηκαν εδώ πέρα ο κύριος Καραλιάτος και η οικογένειά του. Είμαστε στις εγκαταστάσεις του ποιμνιοστασίου του. Ήρθαμε σήμερα εδώ σαν γυμνάσιο Λεχόβου να αποκτήσουμε μια εμπειρία για όλη τη διαδικασία της ημέρας του ενός κτηνοτρόφου. Ήρθαν τα παιδιά, τάισαν τα ζώα, αρμέξαμε, θα σκουπίσουμε λίγο να καθαρίσουμε και τα μαντριά και θα
φύγουμε μετά να μπούμε στη ροή του σχολείου. Πρωτόγνωρη εμπειρία για τους μαθητές του γυμνασίου. Αν και είναι μαθητές από την Ελληνική Ήπεθρο, το Λέχοβο είναι μια κοινότητα ορεινή, εντούτοις είναι πρωτόγνωρη. Έτσι διαπιστώνω και εγώ πρώτη χρονιά φέτος εδώ πέρα στο γυμνάσιο Λεχόβου. Διαπιστώνω ότι ενώ τα παιδιά είναι από την κοινότητα του Λεχόβου, η εμπειρία είναι για τους περισσότερους μαθητές είναι πρώτη φορά, ναι, μοναδική στη ζωή τους, δεν είχαν την εμπειρία. Και όλα αυτά ξεκινήσανε, να σας πω λιγάκι, από την ημέρα που πήγαμε και συναντήσαμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Κιλκής και μίλησε για την οικολογία και ειδικά για την εκκλησιαστική οικολογία. Δηλαδή αυτήν την οποία ζούμε μέσα ως ενόρια. Το Λέχοβο έχει την ιδιομορφία ότι είναι μοναδική κοινότητα, επομένως τα παιδιά δεν έρχονται σε επαφή με άλλους μαθητές άλλων χωριών. Επομένως θεωρώ ότι είναι καλύτερο ως ενορία να φτάσουμε στην οικολογία και αυτή η δράση ήταν εδώ πέρα αφορμή για να μπορέσουμε να μπούμε να αγαπήσουμε τη φύση, να αγαπήσουμε το περιβάλλον. Η εποχή είναι πλέον κατάλληλη, υπάρχει μια πανδεσία χρωμάτων και νομίζω ότι θα το ευχαριστηθήκαμε σήμερα.